Επιστρέφουμε εδώ στα θέματά μα και στην συζήτησή μα με τον καλισμένο μα, τον κύριο Ηλία Τσούνη, όπω σα είπαμε, τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ. Που κύριε Τσούνη, ε, εν μέσω έτσι καλοκαιρινή ραστόνη και χαλαρότητα, μας ήρθε η είδηση με την υπάλληλο του ΕΦΚΑ 60.000 ευρώ στο σπίτι της, έτσι μάλλον έχετε αυξήσει τους μισθούς του ΕΦΚΑ, δεν ξέρω. Οι μισθοί στο δημόσιο αυξήθηκαν ούτω ή άλλω από την πρώτη πρώτου του 2024. Ναι, <Καισθύντα> για, για να μαζεύουμε στα σπίτια μας απόθεμα και κομπόδο με 60.000 ευρώ πέρα, δεν νομίζω, σωστά. κύριε Τσούρ. Τώρα πέρα <σχαισθύντα> από την πλάκα, εδώ έχουμε μία υπόθεση διαφθοράς. Μία υπόθεση όπου ένας δημόσιος λειτουργός ε, ζητά να χρηματιστεί. Από ό,τι φαίνεται ε, η συγκεκριμένη υπάλληλος ε, είχε, όπω είπατε κι εσείς, ε, από ό,τι απεδείχθη χρήματα κοντά σε 62.000 βρέθηκαν mm -hmm. στο σπίτι από την αστυνομία. Η υπόθεση βρίσκεται στις αρχές και είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Εδώ να πω ότι ο Φορέας είχε άμεσα και γρήγορα αντανακλαστικά Αμέσω από τη διοίκηση του Φορέα, η συγκεκριμένη υπάλληλο τέθηκε σε αναστολή. Αυτά είναι τα αυτονόητα όμως, Σωστά, Σωστά, ναι. Απλά τα αναφέρω Αλήθως για να, για να είναι. Για να λειτουργούν τα αντανακλαστικά. Ακριβώ. Απλά να, να, είναι και σαφή η θέση του Φορέα και το τι κάναμε ε, και με το που πάρει ο φορέα στη δικογραφία αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία ε, για το σχετικό ερώτημα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για να τεθεί σε αργία mm -hmm. και θα ε, ακολουθήσουν όλες οι πειθαρχικέ και διοικητικέ κυρώσει που προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας και ο νόμος βέβαια έτσι γιατί εδώ έχουμε μία υπόθεση διαφθορά. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι ε, Αφενό, δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς, όχι μόνο στο δημόσιο, γενικότερα και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν αντίστοιχε υποθέσει διαφθορά. Ε, Δυστυχώ δεν θα είναι η τελευταία. Το φαντάζεστε κι εσεί. Γενικότερα, υπάρχουν άνθρωποι διεφθαρμένοι και οι υπηρεσίε και πάντα το κράτο πρέπει να είναι από πάνω ούτω ώστε να. Πιάνει αυτέ τι υποθέσει και αυτού του ανθρώπου που παρανομούν. Και εδώ να πω, επιτρέψτε μου να πω, να, να πω το εξή. Τι έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στο φορέα. Με τον νόμο 4892 του 2022 για τον εξυγχρονισμό του φορέα, προβλέφθηκε ε, καταρχά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, άρα αυτό που θα αναλάβει την υπόθεση από ένα σημείο και μετά όπου αποτελείται από έναν εφέτη, από έναν λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και από ένα μέλος της ε, Αρχής Διαφάνειας, όπου ουσιαστικά θα εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση. Και βεβαίως υπάρχει και μονάδα εσωτερικού ελέγχου, όπου προείσταται επιτιμής αγγελικός λειτουργός. Άρα έχουν γίνει βήματα για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων, και ε, ε, να, είστε, είστε, κάτι να υπάρχουν, είστε. Υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί υπάλληλοι, και οι ευσυνείδητοι και αυτοί που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να το πούμε έτσι πολύ Δυστυχώς απλά. Ναι. Δυστυχώς ναι. αλλά υπάρχει και η νοοτροπία, η αίσθηση του πολίτη. Πού να μπλέξω τώρα, πού να τρέχω σε καταγγελίες να κάνω, αν θα βρω το δίκαιο μου και συνήθως και λόγους συνδικαλιστικούς, ξέρετε, η κάθε επαγγελματική ομάδα, όπως μας χρεώνουν εμά τους δημοσιογράφους, ο, ένα με τον, ο ένας με τον άλλον λέει, καλύπτεστε, κάτι ανάλογο γίνεται και κάπου αλλού, δηλαδή να κάθονται αυτές οι περιπτώσεις στα μαλακά. Κοιτάξτε, αυτή η περίπτωση δεν θα κάτσει στα μαλακά. Mm -hmm. ε, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Θα αφήσουμε την έρευνα να εξελιχθεί και τι αρχέ να κάνουν τη δουλειά του. Τόσο στο εσωτερικό φορέας, φορέα, όσο και η αστυνομία με τι δικαστικέ αρχέ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα κάτσει στα μαλακά, αν θέλετε. No. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, είδατε όμω που οι πολίτη που έκανε την καταγγελία δικαιώθηκε. Άρα, ε, θα πρέπει οι πολίτε να κάνουν καταγγελία, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα, προσκαλούμε τους πολίτες να κάνουν καταγγελία, γιατί οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές εν συνεχεία και βέβαια η υπηρεσία, Κάνει τη δουλειά τη και θα κάνει τη δουλειά τη εφόσον είναι ενήμερη. Εγώ αναφέρθηκα στο κομμάτι τη ναι. πρόληψη. Ότι έχει γίνει δουλειά τουλάχιστον σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργία του φορέα, όσον αφορά στην πρόληψη να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα από εδώ και πέρα ή τέλο πάντων να μειωθούν τέτοια φαινόμενα. Τώρα, όσον αφορά την καταγγελία, η πολίτη έκανε πολύ καλά που κατήγγειλε ένα τέτοιο να, συμβάν. Ξέρετε, Δεν το κάτι. Η διαφθορά είναι διαφθορά. Σε ό,τι επίπεδο και αν κινείται, είτε ζητήσει πολλά είτε ζητήσει λίγο όταν κάτι το δικαιούμε, το δικαιούμε. Σωστά. Λοιπόν, πόσο μάλλον όταν έχουμε. Γιατί πρόκειται περί αναλυσία. Δηλαδή, έρχονται εκεί στον φορέα σα, στον οργανισμό σα, άνθρωποι που έχουν ανάγκη, που δικαιούνται κάποιων επιδομάτων, που δικαιούνται τη σύνταξή του στην ώρα του, που έχουν προβλήματα να ζήσουν, να περάσουν, να φάνε την επόμενη μέρα, και να βρίσκονται μπροστά σε έναν επιτίδιο που του ζητάει μαύρα, του ζητάει φακελάκι, προκειμένου να πάρω το επίδομα στήριξη. Είναι κραυγαλαίο. Είναι κραυγαλαίο. Δυστυχώ ε, είναι η πραγματικότητα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, και δεν έχει ανοχή ο φορέα σε τέτοια φαινόμενα, σε αντίστοιχα φαινόμενα. Ούτε οι αρχέ το απέδειξαν. Ε, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και θα δούμε του επόμενου μήνε πού θα καταλήξει. Να δούμε. Και ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα που σα έχουμε εδώ και σα φιλοξενούμε, θα μα ενημερώνετε. Επιτρέψτε μου όμω να πω το εξή για να το κλείσουμε. Ε, ξέρετε, ο φορέα αποτελείται από χιλιάδε υπαλλήλου. Υπαλλήλου ευσυνείδητου που κάνουν τη δουλειά του, που είναι 7 και 8 η ώρα το πρωί στην υπηρεσία και φεύγουν πολύ μετά το ωραριό του. Έχω γνωρίσει πολλού από αυτού, έχω να σα πω, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρα, ένα τέτοιο φαινόμενο δεν μπορεί να μαυρώνει τη φήμη του φορέα και βέβαια να ντροπιάζει, αν θέλετε, εσείς εισαγωγικά όλου του ευσυνείδητου του υπαλλήλου. Οπότε δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Όχι, όχι υπάρχει διαχωρές, όπως όχι. δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι ίδιοι και δεν έχουν όλοι τι ίδιε αξίε και τι ίδιε αρχέ. Μη φοβάστε, νομίζω αυτό ξέρουμε να το, να το, ξεχωρίζουμε και να το διαχωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μα θέματα. Να δούμε καταρχήν να ξεκινήσουμε με τι ημερομηνίε των συντάξεων που περιμένουν οι συνταξιούχοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε φορά. Να δούμε τι σχετικέ ημερομηνίε, πότε θα γίνει η καταβολή από τα ασφαλιστικά ταμεία ξεχωριστά. Ωραία. Οι συντάξει καταρχά πληρώνονται σε δύο ημερομηνίε, να το θυμίσω, όπω ορίζω νόμο, τη δεύτερη εργάσιμη από το τέλος του μήνα και mm -hmm. την τέταρτη εργάσιμη από το τέλος του μήνα. Άρα, οι συντάξει Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν 27 και 29 Αυγούστου αντίστοιχα. Ναι. Στις 27 θα πληρωθούν οι μή μισθωτοί οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα και όσοι βγήκαν σε σύνταξη με τον νόμο 4387 του 2016, δηλαδή μετά την 1η Πρώτου του 2017. Στις 29 του μήνα θα πληρωθούν οι τέος μισθωτοί, όσοι ήταν δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα και ήταν μισθωτοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν επίσης μισθωτοί και θα πληρωθούν και οι επικουρικές του, του δημόσιου τομέα. Συγγνώμη, mm -hmm. του δημόσιου τομέα. Και τα χρήματα θα είναι στα ATM από την Τετάρτη το απόγευμα και το ίδιο συμβαίνει Σωστά, και μία την ημέρα πριν, από μία τη ημέρα πριν. το απόγευμα. Σωστά. Το ξέρουν πολύ Σωστά. καλά οι, οι, συνταξιούχοι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και ένα έντονο προβληματισμό. Δεχόμεθα και εδώ εμεί αρκετά μηνύματα και διατυπώνεται το φόβο τι θα γίνει με τι συντάξει χειρία. Ε, από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν κάποια σενάρια, κάποιε πρώτε πληροφορίε. Εντάξει, εσεί δεν έχετε την ευθύνη, την πολιτική των αποφάσεων. Ωστόσο μέχρι στιγμής αυτά που συζητούνται θέλουμε και εμείς έτσι να θέσουμε και αν μπορούμε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να καθησυχάσει τον κόσμο γιατί εάν ισχύσουν κάποιες αλλαγές και μάλιστα έχουν και αναδρομική ισχύ θα πρέπει κάποιοι συνταξιούχοι να επιστρέψουν πίσω χρήματα. Ωραία. Επιτρέψτε μου να τα διευκρινίσω, γιατί ναι. έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλού μήνε, και είναι μια συζήτηση που σέρνεται αδίκως. Λοιπόν, καταρχά είναι άλλο το ζήτημα το τι θα γίνει με την περικοπή, που είναι η εφαρμογή του νόμου στην πραγματικότητα, και άλλο το ζήτημα των αναδρομικών. Ναι. Να τα διαχωρίσουμε για την ευκολία τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου τώρα να εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει. Συντάξει χειρίας. Ο χείρο ή η χείρα το 100% της σύνταξή του αποδίδεται στον δικαιούχο στο 70%. Άρα εξ αρχής ο δικαιούχος ή η δικαιούχος παίρνει το 70% της σύνταξης που θα έπαιρνε ο εν ζωή, ε, ε, αν ήταν εν ζωή αυτός που έχει φύγει από τη ζωή. Άρα, ε, υπάρχει μία προϋπόθεση, μετά την τριετία, άρα παίρνει το 70% mm -hmm. ο, ο χείρος ή η χείρα, μετά την τριετία υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, αν εργάζεται, αν έχει ε, παντρευτεί ξανά, ή αν παίρνει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, δική της ή δική του σύνταξη, και γίνεται μία περαιτέρω περικοπή κατά το ίμιση. Δηλαδή πηγαίνει στο 35% της αρχικής. Ναι. Έχει 50%, δηλαδή περικοπή το 70%. Αυτό λοιπόν συνέβη στο δημόσιο τομέα. Άρα όσοι εργάζονται στο δημόσιο τομέα, αυτή η περικοπή συνέβη, εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Πού δεν συνέβη, δεν συνέβη στον ιδιωτικό τομέα. Θα συμβεί, αναμένουμε τις αποφάσεις ε, που θα πάρει το ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Η mm. υπόθεση είναι στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Είναι μια υπόθεση ε, κοινωνικά ευαίσθητη. Δεν είναι κάτι που θα αποφασιστεί... Ε, εν μία νυχτή. Υπάρχει η συζήτηση μεταξύ του Υπουργείου και του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Άρα είναι μία ε, υπόθεση που βρίσκεται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Οι συνανθρωποί μας, οι μας να είναι ήρεμοι και ήσυχοι. Κανένας δεν θα δικηθεί και θα γίνει αυτό που πρέπει. Όσον αφορά στα αναδρομικά τώρα. Ναι. Άρα σε αυτούς που δεν έγινε η περικοπή... Τι υπάρχει, υπάρχει ο φόβο, όπω αναφέρατε κι εσεί, μήπω έρθει το δημόσιο, μήπω έρθει ο ΕΦΚΑ και ζητήσει χρήμα. αναδρομικά αυτά τα τρία-τέσσερα χρόνια τη διαφορά, δηλαδή τη περικοπή τη μισή σύνταξη. Είχε βγει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο προ κάποιον μηνών και είχε πει ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια και εάν υπάρξει η σκέψη αυτά τα χρήματα να καταβληθούν από του συνταξιούχου, θα γίνουν σε μακρό χρόνο, δηλαδή θα γίνουν σε πολλέ δόσει. Α αναμένουμε τι αποφάσει που θα ληφθούν του επόμενου μήνες. μήνε. Ναι, αλλά μήνες. ξέρετε, κύριε Τσούνη, δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένο ο συνταξιούχο που δεν έγινε η περικοπή και έπαιρνε τα χρήματα. Σωστά. Δεν ευθύνεται ο συνταξιούχο. Ωστόσο, από δηλαδή, το να το γίνει... Δηλαδή Το λάθο δεν ήταν δικό μου. Σωστά. Γιατί τώρα τα χρήματα φαντάζεστε να υπάρχουν. Γιατί να δυσκολευτώ τώρα. Προσέξτε, εάν ληφθεί η απόφαση τα χρήματα αυτά να επιστραφούν, όπως ναι. ορίζει ο νόμος, τότε δικαίως θα επιστραφούν. Δηλαδή, δεν είναι κάποια χρήματα που αδίκως καταβλήθηκαν στου ασφαλισμένου, στου συνταξιούχου. Ναι, Από λάθο. Κακώ, δηλαδή, φορέα. πήραν παραπάνω ε, σύνταξη εφόσον είχαν την προπόθεση να γίνει η περικοπή. Άρα, όντω οι πολίτε δεν φταίνε γι' αυτό. Ωστόσο, αυτό θα είναι το δίκαιο και προ του υπόλοιπου συνταξιούχου που έγινε η περικοπή. Ωστόσο, ας αναμένουμε τι αποφάσει. Νομίζω ότι του επόμενου μήνε, μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Δεν ξέρω τον ακριβή χρόνο. Βάζω ένα χρονικό περιθώριο που εκτιμώ ότι είναι λογικό. Θα έχουν ληφθεί αποφάσει και ε, δεν χρειάζεται κανένα να έχει ε, ανησυχία. Όλα θα γίνουν όπω πρέπει, σύνομα και με κοινωνική δικαιοσύνη. Mm -hmm και με περιθώρια να πάρει ανάσα ο κόσμο. Και ένα τελευταίο Σωστό. και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσούνη, με τι εκκρεμότητε. Τι γίνεται, Πώ προχωράει η έκδοση των συντάξεων, Έχουμε ακούσει, πληροφορηθεί, διαβάσει ότι υπάρχει έτσι ένας έντονο προβληματισμό με του πιστοποιημένου, ότι καθυστερούν εκεί στην έκδοση των συντάξεων. Πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια υπόθεση με του πιστοποιημένου δικηγόρου, όπου ουσιαστικά έκαναν ε, τι ε, καθαρίσει και συνέβαλαν στο έργο του φορέα. Ωστόσο, ε, ε, εδώ να πούμε το εξή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με τι ληξιπρόθεσμε αιτήσει συνταξιοδότηση. Δηλαδή, οι συντάξει βγαίνουν. Και βγαίνουν γρήγορα, σωστά και με αποτελεσματικότητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στις κύριες συντάξει. Τον Αύγουστο του 2023 ήταν 35.000 σε κρεμότητα. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 20.000. Άρα είναι 19.500 mm. οι αιτήσει, οι δηλαδή που έχει παρέλθει το τρίμηνο και δεν έχουν πάρει συνταξιούχοι την ε, σύνταξή του. Που πολλέ από αυτέ εμπίπτουν σε κάποιε περιπτώσει όπου ενδεχομένω είναι εν δυνάμει απορριπτικέ. Άρα mm. στι 19.500 είναι και, και κάποιε που ενδεχομένω να βγουν ω απορριπτικέ. Mm -hmm. Στι επικουρικέ που είναι περισσότερο το βάρος, τον Αύγουστο του 2023, ένα χρόνο πριν, ήταν 45.000 και αυτή τη στιγμή είναι περίπου 34.000-35.000. Άρα μέσα στη χρονιά έχουν βγει τρέχουσες επικουρικές και έχει ροκανιστεί και το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων. Άρα νομίζω ότι στις συντάξεις δεν υπάρχει πρόβλημα στην εκαθάρισή τους. Ίσως στις επικουρικές είναι λίγο μεγαλύτερο το ζήτημα και ε, γι' αυτό εάν έχουμε καθυστερεί ρίξει. Ναι, η κύρια καθυστερεί και η επικουρική. Η, η κύρια δεν καθυστερεί. Mm. Απλά επειδή βγαίνουν πολλέ κύριε πολύ γρηγορότερα, φορτώνεται το σύστημα και πολλέ επικουρικέ mm -hmm. και ο φορέα δεν έχει το καπάσιδι, ακόμα τη χωρητικότητα, αν θέλετε, Τώρα, μια να... διευκρίνηση ε, ε, για αυτό που λέγαμε σκλήρως. για τι συντάξει, γιατί είχαμε ένα μήνυμα ότι αυτό το ενδεχόμενο περικοπών κλπ. αφορά και του παλιού συνταξιούχου. Ε, εννοείται του παλιούς. Συνταξιούχους ότι και αυτό. Προσέξτε, υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξεις που ορίζουν το ποιου αφορά και είναι από το 2016 και πριν. Mm -hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσούνη, σα ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σα παρουσία. Λοιπόν, καλέ αποφάσει να έχουμε για τον κόσμο, γιατί περνάει δύσκολα και καταλαβαίνετε. Και οι συντάξει έχουν κουτσουρευτεί. Ε... Αυξάνονται ωστόσο, έτσι. Άξι. Τα τελευταία από χρόνια που αυξάνονται όμως, οι συντάξει. Από που και ξεκίνησαν. Πρέπει να, να το λέμε. σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστώ καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ